centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Άλλαξες καθόλου, λέει ο Μάρκος, γιατί έχουμε πολύ καιρό να σε δούμε και να μας δεις. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο. Κύριε Τσουκά, τι είναι αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πόσο πρέπει να ανησυχούμε και να ανησυχείτε κι εσείς που είστε πραγματικά μέσα στον κλάδο, αλλά είστε ακριβώς και όχι απλά στον κομμάτι της γούνας, αλλά και στο κομμάτι της εκτροφής. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μάλιστα είμαι εξωτροφείο, παίρνω και τα αίματα, τα ζώα. Ναι. Είναι καθιερωμένη η διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο. Δύο φορές το χρόνο νομίζω τα αίματα, έτσι. Δύο φορές το χρόνο, μπράβο, ναι, ναι. Τα ξέρεις πιο καλά από μένα. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη θέση για την άποψη ότι για να μιλάμε αντικειμενικά, σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή πρόβλημα, ναι, το να ξεκινήσει μια δεύτερη πανδημία εξαιτίας μας, ας πούμε, ή εξαιτίας του Βιζόλ, ούτε, ναι, καν τίθεται τέτοιο θέμα, έτσι, προς Θεού. Απλά είμαστε τώρα στο μάτι του κυκλώνα. Δυστυχώς ασχολούνται όλοι μαζί μας. Υπάρχει θέμα πάντως, δεν είναι, είναι υπαρκτό το θέμα, δεν είναι, ναι, δεν είναι fake news. Κάποια ζώα στην Κοζάνη κυρίως νόσησαν. Προσωπική μου άποψη ότι και κάποια άλλα ζώα θα νοσήσουν, όπως και οι άνθρωποι, έτσι και το ζώο είναι, δεν είναι κάτι το τρελό δηλαδή. Το ερώτημα είναι τώρα, αν μπορεί να μεταλλαχθεί ο ιός και να, ναι, ξαναμεταδοθεί στον ώρα, άνθρωπο. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάντα εγώ αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στον κτηνίατρο ΧΥΠΣΗ, ναι, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τίποτα ότι μπορεί, ναι, από το ζώο να περάσει στον άνθρωπο. Όπου και να ψάξεις πραγματικά δεν μπορείς να βρεις μια τεκμηριωμένη επιστημονική μελέτη που να λέει, όχι, ότι περνάει από το ζώο στον άνθρωπο. Για αυτό αντίθετα, σας λέω, περνάει, το ξέρουμε, από τον άνθρωπο στο ζώο. Ναι, ναι. Πρέπει να ενημερώνεστε μόνο μέσω του ΠΟΗ, από το site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όλα τα άλλα, το τι θα πω εγώ, το τι θα πεις εσύ, δεν έχει τόσο μεγάλη αλήθεια. Πίστεψέ με αυτό που σε λέω. Μέχρι στιγμής το ζώο δεν περνάει στον άνθρωπο. Από τα συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα, ο άνθρωπος κόλλησε τα ζώα. Yeah. Στην Ολλανδία μάλιστα, σε μελέτη που είναι ανεβασμένη στο διαδίκτυο, 250 κεραμιδόγατες και 180 παίρνουν τον ιό. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιθανό και τα κατοικίδια ζώα μας να έχουν τον ιό αυτό. Mm-hmm. Και ας ελπίσουμε να μην αποδειχτεί ποτέ ότι το ζώο περνάει στον άνθρωπο. Κάτι το οποίο δεν το πιστεύω εγώ προσωπικά, γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Εγώ μέσα στα ζώα είμαι όλη μέρα. Μάλιστα. Δεν έχω δει κάτι. Τώρα, πώς ακριβώς έγινε και μολύνθηκαν αυτές οι φάρμες τόσο πολύ. Εντάξει, όταν ο άνθρωπος το μετέδωσε το ζώο, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση, το ζώο από ζώο, το διπλανό στο διπλανό, και έφτασε να υπάρξουν αρκετά νεκρά ζώα και αρκετά που να ασθενούν αυτή την ώρα, με αποτέλεσμα σήμερα να πάμε με ευθανασία στον θάνατό τους. 86 είναι οι μονάδες, 9 είπε ο κύριος Ηλιάδης είναι ύποπτες, 3 σε Καστοριά, 5 στην Κοζάνη και 1 στα Γρεβενά. Πάνω από 1 εκατομμύριο ζώα είμαστε αυτή τη στιγμή. Ύποπτες μονάδες δεν υπάρχουν τώρα. Ύποπτες με την έννοια πια. Το είπε ύποπτες χρησιμοποίησης. Επειδή νόσησαν οι εργάτες. Επειδή νόσησαν οι εργάτες. Το έχουμε διευκρινίσει αυτό, ναι. Okay, δεν σημαίνει ότι και τα ζώα είναι άρρωστα, έτσι. Είναι το ύποπτες πάει ακριβώς εκεί. Είναι λογικό να σας πω κάτι. Πάρθηκαν δείγματα από 250 άτομα, θυμάμαι καλά. Καστοριά και Σιάτες τα μαζί, ναι, από τους εκτροφείς μιλάω. Βρέθηκαν 15 θετικοί. 9 στην Καστοριά και 6 στην Σιάτιστα. Στην Καστοριά είναι συγκεκριμένα 7 εκτροφείς, 7. Mm-hmm. Ο ένας που έδωσε δείγμα δεν είναι εκτροφέας, mm-hmm, απλά έτυχε να περνάει από εκεί και έδωσε. Mm-hmm. Οι δύο που έδωσαν
ήταν δυστυχώς, και δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό πως το έκαναν, διαπιστευμένα κρούσματα τα οποία ήρθαν από τη Σιάτιστα και έδωσαν εδώ. Μάλιστα. Και 6 έδωσε την επόμενη μέρα η Σιάτιστα. Και 6 η Σιάτιστα, ναι. Θεωρώ ότι 7 δείγματα, γιατί τα πραγματικά δείγματα είναι 7. 7, ναι. Των εκτροφέων ή των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στα εκτροφεία δεν είναι κάτι τρομερό. Όπου και να ψάξεις, π.χ. στα σούπερ μάρκετ να ψάξεις, τώρα τυχαία το λέω έτσι προς Θεού να μην παρεξηγηθώ, να ψάξεις 7 εργαζόμενους θα βρεις που να νοσούν και να μην έχουν συμπτώματα οι άνθρωποι. Ναι. Τώρα, Πρόεδρε, θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία σήμερα. Αποζημιώσεις σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, το βλέπετε, το κοιτάτε? Κοιτάξτε λίγο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα, γιατί αυτά που διαβάζω στη διαδίκτυο, ξέρεις, πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Έχει περάσει μια άποψη στον κόσμο ότι εμείς αυτό το επίτηδες αρρωσταίνουν τα ζώα μας για να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ναι, πράγματι ισχύει, αλλά όχι εδώ, ισχύει στην Ολλανδία. Φανταστείτε τώρα σε μια χώρα η οποία εκκρεμεί μια απόφαση του να κλείσουν οι φάρμες από το 1995. Ναι. Από το 1995 εκκρεμεί η απόφαση για να κλείσουν οι φάρμες στην Ολλανδία. Λένε ότι θα κλείσουν του χρόνου πάντως. Και τελικά θα κλείσουν του χρόνου. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί, καλός ή κακός, βρήκαν στα ζώα τους κορονοϊό. Τα δήλωσαν και βρήκαν έναν τρόπο οι άνθρωποι, αφού θα χάσουν τις δουλειές τους, να πάρουν την αποζημίωσή τους. Εμείς εδώ δεν το θεωρείτε λοιπόν τόσο σύμπτωση κι εσείς, γιατί το λένε πολύ στον κλάδο. Ξαναλέω, δεν μπορώ να συγκρίνω, δεν μπορείς να βάζεις ζυγαριά την Καστοριά με την Ολλανδία ή την Δανία. Εμείς στην Καστοριά είμαστε καινούργιες μονάδες όλοι. Βάλαμε τα ωραία μας τα χρήματα για να κάνουμε κάτι καλό. Απασχολούμε εκατοντάδες άτομα. Ζούνε εκατοντάδες οικογένειες αυτή τη δουλειά και εμείς μαζί. Έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία τώρα που που η παγκόσμια παραγωγή δερμάτων έχει πέσει στο μηδέν, η Καστοριά, αυτό που λέω πάντα εγώ, να γίνει το νούμερο ένα παραγωγικό κέντρο του κόσμου. Μας δίνεται η μεγαλύτερη ευκαιρία. Δεν θα βρεθεί ποτέ. Έστω από τύχη, από σπόντα, από δεν ξέρω από τι, έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να γίνουμε το μεγαλύτερο παραγωγικό κέντρο του κόσμου. Η Καστοριά θα είναι το μοναδικό, η Καστοριά και η Σιάτιστα μαζί, έτσι, να μην παρεξηγηθώ, θα είναι τα μοναδικά μέρη στον κόσμο που θα εκτρέφονται βυζών. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον τόπο μας. Αυτό που, ποια διαδικασία μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει και μια πρόταση, βλέπω εδώ και από τον τομεάρχη αγροτικού του ΜέΡΑ25, τον κύριο Μόσχο, που είναι και συμπολίτης μας, ώστε να ενταχθεί στην πολιτιστική μας κληρονομιά αυτή η ιστορία, να κλειδώσει το επάγγελμα στην Καστοριά, να είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που θα μένουμε με άδεια παραγωγής γούνας. Αυτό το έχω ζητήσει από τον κύριο Περιφερειάρχη στην τελευταία μας συνάντηση που είχαμε πριν ένα μήνα. Είναι κατατεθειμένα όλα τα χαρτιά. Ναι. Απλά λόγω των γεγονότων αυτών τώρα δεν μπορούμε να βρεθούμε. Αυτή η πρόταση που έκανε ο κύριος Μόχος και μπράβο του, την κάναμε εμείς πριν αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει. Η κατάλληλη στιγμή για να γίνει, μάλιστα. Φανταστείτε σε αυτή τη μικρή πόλη, σε αυτή τη μικρή περιοχή, να έρχονται εκατοντάδες ξένοι εμπορικοί επισκέπτες για να ψωνίζουν διάφορα είδη. Νομίζω ότι πρέπει να το κυνηγήσουμε για να το ψάξουμε πάρα πολύ. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε κλίση μονάδος. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αποζημιώσεις, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Μας ενδιαφέρει μόνο το να παραμείνουμε ζωντανοί και να δουλέψουμε. Και νομίζω ότι υπάρχουν ειδικά προγράμματα, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και αν προσπαθήσουμε να εντάξουμε όλο αυτό το κομμάτι της τοπικής μας παράδοσης στην πολιτιστική κληρονομιά. Νομίζω ότι υπάρχουν ειδικοί κωδικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιου είδους επαγγέλματα. Υπάρχουν. Εμείς προσπαθούμε με τον κύριο Ρίζο εδώ και ένα χρόνο, θα έλεγα, να εντάξουμε την τέχνη της γούνας ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Είχε γίνει μια προσπάθεια πριν από μένα να ενταχθεί. Δυστυχώς δεν μας δέχτηκαν τότε. Τώρα οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Το θέμα προχωράει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε ξεκινήσει και τη δημιουργία του Μουσείου Τέχνης Γούνας.
Αυτός είναι ο λόγος. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να ενταχθούμε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Δουλεύουμε πολύ επιστημονικά, πολύ μεθοδευμένα, βήμα-βήμα. Και νομίζω ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε σε όλα όσα προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε όμως πόλεμο. Γιατί, Μάρκο, ο Μάρκος μας έλεγε νωρίτερα, πρόεδρε, το τι γράφεται αυτές τις μέρες σαν σχόλια στα θέματα στο διαδίκτυο από τους αντιφούρ δεν περιγράφεται. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτηρισμοί. Χθες ο κύριος Κασαπίδης, μέσα από τη μια συνέντευξη τύπου, απάντησε, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα και έδωσε απαντήσεις για αυτή την ιστορία. Δεν θα πεμπολίσουμε, είπε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να χαρίσουμε σε άλλα ανταγωνιστικά, ψευδεπίγραφα, πλαστικά, οικολογικά υποτίθεται προϊόντα που βασίζονται στη βιομηχανία του πετρελαίου. Αυτή είναι η αντίπαλη της φυσικής γούνας. Οικονομική δραστηριότητα που φέρνει όλη η γούνα στην περιοχή μας, δεν είμαστε διατεθειμένοι να την παραχωρήσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό λοιπόν το κομμάτι τώρα, γιατί πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, είχαμε μια μυντική, θα λέγαμε, στάση απέναντι σε όλα αυτά. Ας τους να λένε, δεν τους απαντάμε. Κάποια στιγμή αποφασίστηκε να γίνει και ένα συνέδριο, να γινόταν η έκθεση, αυτό λέγαμε με τον Μάρκο νωρίτερα. Θα γινόταν και ένα συνέδριο που με βάση επιστημονικά δεδομένα θα μπορούσαμε να δώσουμε επιστημονικές απαντήσεις σε ένα προσέγγμα για να καταρρύψουμε αυτούς τους μύθους. Δεν έγινε έκθεση, δεν έγινε και το συνέδριο. Έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, πολύ καλά τα λέτε, πολύ καλά τα είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αυτός είναι ο λόγος που κινούμαστε εμείς εδώ και ένα χρόνο για να εντάξουμε την τέχνη της γούνας στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να κάνουμε του μουσείου στην Καστοριά. Κακώς δεν έχουν γίνει τόσα χρόνια. Το ξαναλέω, κακώς δεν έχουν γίνει τόσα χρόνια. Το θέμα είναι, όπως είπες πριν, άμα δίνεις βάση το τι διαβάζεις στα μέσα δικτύωσης, καλύτερα να μην τα ασχολείσαι. Το θέμα, να ξέρεις, πάντα είναι ποιος σε βρίζει. Ναι. Εντάξει. Λογικά η Καστοριά δεν απαντά. Δηλαδή, έχει χαμηλούς τους τόνους. Δεν απαντά συνειδητά ή δεν έχει και την πρόσβαση στα κανάλια, στους διάβολους? Τώρα να κάτσεις να ανοίξεις διάλογο με έναν ο οποίος τι, δεν έχει άποψη, δεν έχει γνώμη. Διαβάζω ότι σφάζουμε τα ζώα ζωντανά. Να κάτσεις να μιλήσεις τι με αυτόν τον άνθρωπο, τώρα να τον πεις τι. Τον οποίο δεν ξέρεις αν κάνει πραγματικό το όνομά του, βέβαια. Δεν υπάρχει κοινό σημείο. Τι να κάτσεις να ασχοληθείς με αυτά τα άτομα. Είναι. Τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε. Όταν πραγματικά υπάρξει επί σοβαρής βάσης συζήτηση, να κάτσουμε να μιλήσουμε με όποιον θέλει. Δημιουργούν όμως, πρόεδρε, ένα κλίμα. Δηλαδή, άντε σε μια τηλεόραση τώρα και σε εκπομπές μόδας και τα λοιπά που βλέπεις και εσύ, φαντάζομαι, να τολμήσει κάποια κοπέλα, κάποιος να πει κάτι υπέρ της φυσικής γούνας. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει? Αυτό είναι αλήθεια, έτσι πως το λες. Αυτό έχει περάσει πραγματικά. Εκεί μας έχουν νικήσει κατά κράτους, θα έλεγα. Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμη και ο αγαπητός μας Λάκης Γαβαλάς, που το είναι πολύ πρόσφατο παράδειγμα, που ήταν καλεσμένος, ας πούμε, με τις λιμουζίνες, με όλα τα καλά του κτλ. Και υμνούσε τη γούνα στην Καστοριά, μόλις βρέθηκε στα κανάλια κάτω. Ακούς και εσύ τι λέει? Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως, το θέμα μας δεν είναι η Ελλάδα. Κάτι θέλει να προσθέσει ο Μάρκος αυτό, περίμενε λίγο, πρόεδρε. Ναι. Και γαβαλάδες, οι οποίοι φορούσαν τη μία γούνα το ένα παλτό μετά το άλλο και παρακαλούσαν για εκπτώσεις για να αγοράσουν και παλτό. Κανονικά, όχι πλαστικά. Κανονικά. Και βγαίνουν μετά στα κανάλια και λένε, δεν πιστεύω να φοράς πεθαμένο ζώο. Αυτά μας πειράζουν, καταλάβατε, πρόεδρε. Πάση πτώση, δεν είναι να κάτσεις να ασχοληθείς με αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Είναι. Πραγματικά, δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτό το σημείο τους. Δεν είναι. Εμείς πρόεδρε, είμαστε τόσο δημοκρατικοί, αλήθεια σας το λέω, που θα καθόμουν να ακούω επί ώρες την άποψη ενός αντιφούρ συμπολίτη μου. Συνέλληνα. Αλλά να έχω την ίδια απέτηση να κάτσει και ο ίδιος. Οι αντιφούρ που είχαν έρθει πέρσι στην έκθεση Καστοριά. Δεν τους πείραξε κανείς. Η οποία μία γυναίκα είχε κρεμασμένο ένα γούνιο πομπόν στη τσάντα της. Ναι. Ναι, και με τα αντίντα στα δερμάτινα. Αυτή είναι η αντιφούρ. Δυστυχώς. Δυστυχώς τώρα είναι ένα. Λοιπόν, να κάτσω να τους ακούσω καλόπιστα. Αυτό όμως που θέλω είναι, όπως κάθομαι εγώ να τους ακούω καλόπιστα, ας μ' ακούσουν και αυτοί. Ή ας υπάρξει τέλος πάντων και η άλλη άποψη στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι που ενοχλεί. Πιστέψτε με, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν σε δημόσιο διάλογο μαζί μας.
Τότε τι κάνουν. Δεν έχουν τα επιχειρήματα. Μόνο ύβρις και τίποτα άλλο. Τώρα, ο Μάρκος Πετρόπουλος μας έλεγε... Μιλάμε για το επάγγελμα που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη στη Δυτική Μακεδονία. Και θα ήθελα να με πει εμένα ο Αντιφούρ τι. Να με πει τι. Βρες να αντικαταστήσεις, να βάλεις τους εργάτες που απασχολούνται στη Γούνα σε άλλα επαγγέλματα και μετά να με μιλήσεις. Να με πεις έτσι τι. Να κλείσω το εκτροφείο μου. Έλα με το κλείσεις εσύ άμα θέλεις. Αυτό μας λένε. Δυστυχώς αυτό μας λένε. Αυτό μας λένε. Κλείστε τα. Okay. Και το λένε και με πολύ ακόμησο τρόπο. Στο Facebook μπορώ να σε γράψω εγώ ό,τι θέλεις. Τώρα, πρόεδρε, μας έλεγε ο Μάρκος Πετρόπουλος και για μια άλλη παράλληλα τώρα με αυτό το θέμα που τυχαίνει να έχουμε στην περιοχή μας και αυτό το βάσανο τώρα και το νέο μπελά που βρήκαμε στο κεφάλι μας, την ανακοίνωση της Copenhagen Four. Ναι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Copenhagen, το μεγαλύτερο δημοπρατηρίου γούνα στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι έχει ενημερώσει. Τι δεν γίνεται με αυτό δεν τώρα. Δεν έχουν οι άνθρωποι, και πολύ λογικό, δεν έχουν οι άνθρωποι αντικείμενο. Εφόσον δεν υπάρχουν δέρματα στη Δανία, να πουλήσουν τι αυτοί. Αυτό πόσο μας επηρεάζει εμάς, γιατί είναι το μεγαλύτερο δημοπρατήριο. Σημαίνει ότι φεύγοντας αυτό κάποιο άλλο θα γίνει πρώτο και δεν έγινε κάτι. Κοίταξε. Υπάρχουν πολλά σύν, υπάρχουν και πολλά κατά. Δηλαδή. Όταν καταστραφεί ο γιο τον Άσο, μετά έρχεσαι και εσύ. Ναι. Λοιπόν. Έχουν ήδη κλείσει τρία δημοπρατήρια. Έτσι είναι το τρίτο δημοπρατήριο που έχει. Και μένει άλλο ένα. Λοιπόν, μπάστε, εμείς θα επιβιώσουμε και χωρίς δημοπρατήρια, δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό είναι που θυμάστε κάποια στιγμή είχα πει εγώ στο ραδιόφωνο να ανοίξουμε ένα δημοπρατήριο και κάποιοι με κορόιδευαν. Το κτίριο της ΕΔΙΚΑ, αν δεν ξέρετε, φίλες και φίλοι, τα αρχικά είναι εκθετήριο δημοπρατήριο. Εκεί πέρα οι συζητήσεις που κάναμε όλες με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Καραταγλίδη, γιατί το κτίριο της ΕΔΙΚΑ ανοίξει το επιμελητήριο. Ναι. Όλες οι προσπάθειές μας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να ανοίξουμε δημοπρατήριο στην Καστοριά. Φανταστείτε ένα δημοπρατήριο που θα απασχολεί 200 θέσεις. Εγώ φαντάζομαι μια ιστορία για να τη δέσουμε το προηγούμενο, Πρόεδρε. Το παραγωγικό κέντρο, την παραδοσιακή τέχνη, πολιτιστική κληρονομιά στην Καστοριά, μοναδικό παραγωγικό κέντρο στον κόσμο ή τουλάχιστον στην Ευρώπη, συν το δημοπρατήριο στην Καστοριά. Δηλαδή όλο το πακέτο. Ακριβώς. Αυτή είναι η κυκλική οικονομία που μιλάμε εμείς. Τα πάντα από το Α μέχρι το Μ στην Καστοριά. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα πριν, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία. Αλλά είναι άσχημο όταν κλείνει ένα δημοπρατήριο όπως τη Δανία, γιατί κακά τα ψέματα, όλες οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε επιστημονικό υλικό, οτιδήποτε εξαρτήματα ανταλλακτικά υπάρχουν, είναι από τη Δανία. Ναι. Δηλαδή δεν θα κλείσει μόνο το δημοπρατήριο. Θα κλείσουν οι εταιρείες που κατασκευάζουν κλουβιά, οι εταιρείες που κατασκευάζουν μηχανήματα, οι εταιρείες που κατασκευάζουν τρακτέρ. Θα κλείσουν τα πάντα. Αυτό είναι το άσχημο σε αυτή την υπόθεση. Και εδώ παιδί ο Λαμπρό για μας επίσης, να επεκταθούμε και σε αυτούς τους τομείς. Όταν λέμε από το Α στο Μ, τελικά να το κάνουμε πράξη. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για κάποιους εδώ στην Καστοριά. Άρα μήπως κύριε Τσούκα. Κάποιος ξεκίνησε πριν 2 χρόνια να κατασκευάζει γάντια, ναι, και τα παράτησε. Είναι μεγαλύτερη ευκαιρία να δούνε τι παράγει η Δανία και να τα κατασκευάζουν. Να ξαναπούμε σε αυτή τη διαδικασία κι εμείς. Άρα λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις πραγματικά τρομακτικές καταστάσεις μπορεί να ξεπηδήσουν ευκαιρίες και είναι μια ευκαιρία που μπορεί να τη δει η Καστοριά για το μέλλον της. Να μην χάσει αυτό το τρένο. Τουλάχιστον αυτό το τρένο. Έτσι ακριβώς, κύριε Τσούκα. Μάρκο, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο τον πρόεδρο να τον ρωτήσουμε πριν τον αποχαιρετήσουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι όσο πιο μέσα στα πράγματα γίνεται, τι θα γίνει αν έχει. Αν οσμίζεται, αν λίγο βλέπει τι θα γίνει με την επόμενη έκθεση, πώς το βλέπει το πράγμα. Ήδη χάσαμε τη μία, ήδη χάσαμε το shopping festival, τι βλέπουμε για το 21. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, εάν δεν βρεθεί εμβόλιο, βλέπω δύσκολο να πραγματοποιούνται εκθέσεις του χρόνου.
Πρόεδρε μας, το λένε όλοι για τις αρχές της άνοιξης. Ποιες άνοιξες, δηλαδή από το τέλος του χρόνου μας λένε, έως αρχές άνοιξης θα υπάρχει. Και μάλιστα όχι ένας και περισσότερο από ένα. Δηλαδή αν τον μέχρι κάνουμε... τον Μάρτιο εμβολιαστεί κόσμος, ναι. Πιστεύεις ότι το Μάιο που είμαστε εμείς εδώ μπορούμε να το κάνουμε. Πρώτο Θεός ναι. Πρώτο Θεός ναι. Μακάρι. Μακάρι. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το πρωινό μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.